Καλησπέρα σε όλους. Φτάσαμε στο έκτο επεισόδιο της σειράς Spear Fishing Master Series. Η άνοιξη είναι εδώ και αυτό επιδρά πλέον θετικά στην ψυχολογία μας καθώς και στις επιδόσεις μας. Το ψάρεμα διαφοροποιείται από αυτό το χειμώνα. Πλέον ήρθε η εποχή να βγάλουμε από την ντουλάπα τα μακριά πολυλάστιχα. Τα βαθιά καρτέρια έχουν τη τιμητική τους και σιγά σιγά είναι ένας πρόδρομος για τις καλοκαιρινές μας βουτιές. Σε αυτό το βίντεο επέλεξα να σας δείξω 5 πλάνα. Τα 2 με συναγρίδες, τα 2 με στήρες και ένα με ροφό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σπάνιο ένας ροφός να πλησιάσει την ανέδρα μας. Στη σπάνια περίπτωση που αυτό θα συμβεί, η περιέργεια που διακατέχει αυτό το ψάρι συνήθως το κάνει εύκολο θύραμα για το καρτέρι μας. Thank you.
επόμενο βίντεο θα σας δείξω τη σύλληψη μιας ωραίας στήρας. Είναι η τέταρτη βουτιά που πραγματοποιώ στον τόπο για το συγκεκριμένο ψάρι. Στις τρεις προηγούμενες απλά κάθεται μακριά και με παρατηρούσε. Σε αυτήν επέλεξα να γίνω λίγο πιο ενεργητικό στο καρτέρι μου και να βγω πάνω στο ψάρι. Στο επόμενο βίντεο βρίσκομαι σε ένα σπάσιμο λίγο κάτω τα 30 μέτρα. Στόχος μου είναι ένας μεγάλος ροφός που κόβει βόλτες πάνω στο σκαλοπάτι. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης όμως αντιλαμβάνομαι στα αριστερά μου ένα κοπάδι συναγρίδες και το πλάνο μεταβάλλεται. Ξαπλώνω στο σκαλοπάτι, του φεκάω μια μεγάλη συναγρίδα και αυτή ξεχύνεται στο χάος. Για καλή μου τύχη δεν μπαίνει μέσα σε τρύπα, μπλέκεται σε κάποια παραγάδια και κατεβαίνω με το μαχαίρι και τα κόβω. We'll be right back.
Για το κλείσιμο του επεισοδίου επέλεξα μία βολή σε μία πολύ μεγάλη στήρα. Είναι η πρώτη μου βουτιά της ημέρας και σκοπεύω να κάνω ένα καρτέρι γύρω στα 22-23 μέτρα για να ανοίξω. Το ρέμα είναι απάνθρωπο και αυτό δυσκολεύει τις κινήσεις μου. Προσγειώνομαι στο πόστο και ξαφνικά ανοιχτά βλέπω την πολύ μεγάλη στήρα. Το μέρος είναι πολύ ψαρεμένο και σίγουρα η συμπεριφορά του ψαριού δεν ήταν αυτή που περίμενα. Το ψάρι ξεκόβει και έρχεται κατά πάνω μου. Για την ιστορία, για λίγα γραμμάρια δεν ήταν 6 κιλά. Yeah.